Έλα ρε παιδάκι μου, πού είσαι, τόση ώρα σε παίρνω. Ήμουν στο τρόλι, δεν τ' άκουσα. Καλά, πάρε τώρα την κάρτα και πήγαινε να ψωνίσεις και μετά να καθαρίσεις το 2. Περιμένουμε κάτι Γερμανούς, μεγάλη παρέα, στρώσε όλα τα κρεβάτια. Δεν θα κοιμηθούν αυτοί ένας πάνω στον άλλον. Τι έχεις, δεν είσαι χαρούμενη. Που θα έρθει μεγάλη παρέα Γερμανών. Που έχεις δουλίτσα, βρε. Που δεν σε ενοχλεί κανείς, που είσαι αρχόντισσα. Κάνεις εκεί το καθαρισματάκι σου και ούτε που σε νοιάζει τι γίνεται στον κόσμο. Δεν σου λέει κανείς τίποτα, λίγο είναι αυτό. Ξέρεις πόσοι θα σε ζήλευαν. Ναι, βέβαια, ρε, εσύ. Ποιος δεν θα ήθελε να μαζεύει ψεκασμένα σπέρματα, αλήθεια είναι. Θυμάμαι μία φίλη μια φορά μου είχε πει: ρε Μέλινα, καημό το έχω. Πολύ θα ήθελα να μαζεύω χύσια. Κάτι έχεις εσύ. Ακού, Μελινάκι μου, το ξέρω ότι είναι κουραστική η δουλειά που κάνεις και συχνά εκνευριστική. Εννοείται ότι θα προτιμούσες να κάνεις εκθέσεις με τα γλυπτά σου, αλλά αφού έχεις ανάγκη από λεφτά, αυτό δεν είναι μια καλή λύση. Ναι, οκ. Okay. Το ξέρω ότι δεν είναι ώρα πληρωμής, αλλά κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου και θέλω να σου δώσω ένα δωράκι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Όχι, δεν θέλω να σε βλέπω μελαγχολική. Εγώ θέλω οι συνεργάτες μου να είναι χαρούμενοι. Θα ήμουν πιο χαρούμενοι αν τους έλεγες να μην γεμίζουν χύσια το σύμπαν και να θέλω σκεπάρνη για να τα βγάλω από τους τοίχους.